Φλέγονται από την ξέφρενη κούρσα των τιμών και των καυσίμων, οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί αλλά και τα ταμεία των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει εκτοξευθεί στα 1,79 ευρώ το λίτρο από τα 1,66 ευρώ το λίτρο που ήταν στις 2 Ιουλίου. Δηλαδή, μέσα σχεδόν σε 1,5 μήνα, η τιμή έχει αυξηθεί κατά 13,1 λεπτά το λίτρο. Είναι μια αύξηση που παρατηρείται το τελευταίο 1,5 μήνα γενικά, όχι μόνο στην Ελλάδα. Αν παρακολουθήσουμε και τις γείτονες χώρες, η Ιταλία έχει μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Το πετρέλαιο έχει φτάσει περίπου στο 80. Όπως και τις προηγούμενες αυξήσεις, τις θεωρούμε αδικαιολόγητες. Και αν υπάρχουν αυξήσεις, οι οποίες έρχονται σαν κύματα από άλλες χώρες, θα μπορούσαμε εμείς να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια αύξηση μεγάλη, μειώνοντας τον ειδικό φόρο. Χαμηλώντας τον ειδικό φόρο, θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να έχουμε καύσιμο στο 1,30 και στο 1,20. Η λύση υπάρχει, δεν θέλουν να αντιδούνε, δεν θέλουν να βοηθήσουν αυτή τη στιγμή. Σε αυτή τη δύσκολη καμπή που βρισκόμαστε, αν μπορούσαν να κατεβάσουν που δεν θέλουν να κατεβάσουν τον ειδικό φόρο, αυτή τη στιγμή θα ήμασταν ανταγωνιστικοί σε όλες τις χώρες και θα ήταν και πιο εύκολο για τον κόσμο, για το λαό μας εδώ, για να κινηθεί, να μετακινηθεί και να δουλέψει. Ο ίδιος χαρακτηρίζει αδικαιολόγητη την αύξηση αμόλυβδης, η οποία προβλέπεται να συνεχιστεί έως και τον ερχόμενο Οκτώβρη. Εγώ δεν μπορώ να βρω κάποια συγκεκριμένη αιτία, να ψάξουμε να βρούμε μόνοι μας μια δικαιολογία και να πούμε γίνεται πόλεμο στην Αίγυπτο, κλείσαν το δηληστήριο, γίνεται πόλεμο εκεί. Αυτές είναι δικαιολογίες. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί στα 100 δολάρια το βαρέλι η αμόλυβδη στον 70 και στον 80. Είναι αδικαιολόγητες τιμές. Με τον τρόπο που ανεβαίνουν τα καύσιμα, υπολογίζουμε τον Οκτώβριο να είμαστε στα 2 ευρώ στην αμόλυβδη. Πού είναι αδικαιολόγητο. Απόρρια της αύξησης είναι ακόμη και το κλείσιμο πρατηρίων υγρών καυσίμων στην περιοχή της Ξάνθης, καθώς μειώνεται η μετακίνηση των πολιτών με αυτοκίνητο, γεγονός που επιβεβαιώνει και ο κύριος Σιούτας. Υπάρχει μείωση, υπάρχει από τον Ιούνιο. Ήδη ο κόσμος κάνει περιορισμένες μετακινήσεις, αυτές που χρειάζεται να κάνει και όχι οι άσκοπες. Εντάξει, οι άσκοπες δεν είναι καλό να γίνονται κιόλας, αλλά περιορίζουν τα πάντα. Γιατί έχουν πρόβλημα, όχι μόνο οι ίδιοι, οι μισθοί έχουν κοπεί στο 30-40% σε όλους τους κλάδους, είτε ιδιωτικός τομέας είτε δημόσιος τομέας. Αυτό είναι να πέφτει ότι όταν κάποιος χάνει κάποια χρήματα πρέπει να τα περικόψει από κάπου αλλού. Λογικό είναι να τα κόψει από τις μετακινήσεις του. Αν μη τι άλλο, αν τα καύσιμα είναι πάρα πολύ ακριβά. Είναι σίγουρο ότι δεν θα μετακινηθεί καθόλου. Ταυτόχρονα, τη μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωση στα καύσιμα ζητούν εκ νέου οι βενζινοπόλες, θεωρώντας πως η μόνη λύση για την οικονομική ανακούφιση των καταναλωτών. Πιο συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία Βενζινοπόλων Ελλάδας προτείνει την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση των καυσίμων, ειδικά σε περιόδους έντονων ανατιμήσεων.